Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αυτοδιοικητικός ο ρυθμός και ο παλμός. Έτσι συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής, έτσι γύρω λίγο μετά τους 8 και κάτι. Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καραπιδάκης, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Καραπιδάκη, είναι αυτοδιοικητικές εκλογές σε ένα περίεργο αυτοδιοικητικό περιβάλλον, σε ένα πολύπλοκο αυτοδιοικητικό περιβάλλον. Με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το κατά πόσο οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν πράγματα χωρίς πόρους, αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους, και την ώρα που μεταβάλλεται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η επόμενη Δημοτική Αρχή θα αναλάβει από το νέο έτος. Είναι η ίδια αίσθηση και η δική σας? Σίγουρα. Εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, το κεντρικό κράτος μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως α βαθμού, και δεν δίνει τα απαιτούμενα εργαλεία προκειμένου αυτές οι αρμοδιότητες να υλοποιηθούν επαρκώς. Αυξάνει πολύ την πολυπλοκότητα αυτό που έγινε χθες, που ψηφίστηκε ο νόμος για την νομοσχέδιο μέχρι χθες, για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης στον ΟΤΑ. Και είναι αναμόρφωση, κύριε Καραπιδάκη? Κοιτάξτε τώρα, σε κάποια ζητήματα, όντως, επειδή το πλαίσιο, ας πούμε, της λειτουργίας των συμβουλίων ήταν αρκετά αναχρονιστικό, δίνει λύσεις και ορθά έγινε. Μάλιστα, ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, ένα κομμάτι του αφορά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι σχετισμένα με ΟΤΑ, τα οποία τα καταργεί. Έτσι, με μία γραμμή. Αυτό σίγουρα δημιουργεί κάποια τεράστια ζητήματα. Είναι αλήθεια ότι νομίζω γύρω στον Ιούλιο είχε τεθεί κάπως το θέμα στην ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ είχε ζητήσει παράταση εύλογα αυτινού του νομοσχεδίου. Ωστόσο, χθες ψηφίστηκε από τη Βουλή και πλέον αποτελεί νόμο του κράτους. Πάντως, η συγκυρία στην οποία ήρθε προς ψήφιση είναι παράδοξη, έτσι, κύριε Καραπιδάκη? Ναι, είναι λίγο ανεπίκαιρο, δεδομένου ότι νέες δημοτικές αρχές θα αναλάβουν το Γενάρη και αυτές θα πρέπει να έχουν έτοιμο ένα πλάνο προκειμένου να δουν τι θα γίνει με τα νομικά πρόσωπα από τα οποία καταργούνται και τα οποία, ειδικά στην περίπτωση του δικού μας του Δήμου, παράγουν ένα τεράστιο κοινωνικό δημοτικό έργο. Και θα είναι από τα πρώτα ζητήματα αυτά ο συντονισμός της κατάργησής τους και παράλληλα ποιος θα αναλάβει τι θα γίνει με τα χαρτοφυλάκια, τι θα γίνει με αρμοδιότητες, με πόρους, με το προσωπικό των δημοτικών οργανισμών. Το προσωπικό το προσδιορίζει, λέει ότι το προσωπικό των αυτών των οργανισμών και το νομικό προσώπο θα απορριφθούν στο Δήμο με την ίδια βαθμίδα, με τα ίδια δεδομένα, τις σχέσεις εργασίας που έχουν με το νομικό πρόσωπο. Πάλι όμως μένουν αρκετά ερωτηματικά, γιατί δεν μπορεί να πιάσει όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι για τον Δήμο μας είναι δύο τα πρόσωπα τα οποία είναι υποκατάργηση. Είναι οι δικαίοι και οι δοπαυμάοι. Δηλαδή ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Παιδεύσης που έχει τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τον μαζικό αθλητισμό, και η ΔΚΕΗ που έχει τα ΚΔΑ, που έχει τα ΚΙΦΗ, που έχει ένα τεράστιο έργο και υλοποιεί από το 2010, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αυτοί λοιπόν οι δύο οργανισμοί, βάσει του νόμου που ψηφίστηκε, καταργούνται και απορροφώνται από τον Δήμο Ηρακλείου από 1η-1η του 2024. Και μάλιστα έχουμε ένα εξάμηνο. Έχει η νέα Δημοτική Αρχή, ευχόμαστε να είμαστε εμείς, ένα εξάμηνο μπροστά της, προκειμένου να τροποποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και να γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση. Φαντάζομαι, κύριε Καραπιδάκη, ότι το πνεύμα και η λογική του νομοθέτη είναι να διευκολύνει ενδεχομένως να τρέξουν κάποια ζητήματα που εκκρεμούν, γιατί μιλάμε για πολύ σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, είτε μιλάμε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι, πιστεύετε, σε αυτή τη λογική, ή είναι τελείως παράδοξο ότι μπορεί να δυσκολέψει ζητήματα? Τώρα μιλάμε για την έλλειψη, ας πούμε, των βρεφονηπιακών σταθμών. Είναι πιο πρακτική η κατάργηση ενός τέτοιου οργανισμού? Είναι πρακτικά κάτι το οποίο θα φέρει αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, η λογική του νομοθέτη είναι να άρει κάποιες δυσκολίες που πολλοί τέτοιοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ανά την Ελλάδα έχουν. Μάλιστα, αν δείτε στην αιτιολογική έκθεση, φωτογραφίζει κάποιους μικρούς
με περιορισμένο εύρος δημοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι μάλιστα αντιμετωπίζουν και προβλήματα στελέχωσης, οικονομικά και ούτω καθεξής. Στη δική μας την περίπτωση δεν είναι έτσι. Δηλαδή και οι δύο οργανισμοί, και οι δικαίοι και ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ, είναι εύρωστοι. Έχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτό που μέσα σε εισαγωγικά προσδιορίζει η αιτιολογική έκθεση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάει για κάπου. Βάζει ένα όριο του 1 εκατομμυρίου. Ο προπολογισμός πέρυσι του ΔΟΠΑΦΜΑ ήταν 9 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη διαφορά μεγέθους. Και κάτι αντίστοιχο, ειδικά αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στα 4,5. Κάθε ένας από αυτούς τους οργανισμούς έχει πάνω από. Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει νομίζω 220 άτομα και η δικαίη απασχολεί 150 άτομα. Μιλάμε για ένα πλήθος το οποίο δεν ας το πούμε κουμπώνει με τις προδιαγραφές που έχει θέσει αυτός ο νόμος. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να το δούμε χθες. Δεν μένει χρόνος δηλαδή. Να πω και κάτι, αφήνει ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο, μάλιστα είναι στις καταργούμενες παύλα μεταβατικές διατάξεις του νόμου, όπου λέει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να δώσει την έγκριση να μην καταργηθούν οι οργανισμοί, όταν συντρέχουν όμως συγκεκριμένοι λόγοι και μετά από μία αίτηση αιτιολογημένη του απερχόμενου Δημάρχου, γιατί πρέπει να γίνει μέχρι τον Νοέμβριο. Οπότε λοιπόν και ο νομοθέτης έχει σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να γίνει αυτό το οποίο κοσμογονικό κατ' εμέ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να ασχοληθεί η προηγούμενη δημοτική αρχή για κάτι που αφορά την επόμενη. Ναι, σωστό. Βεβαίως να πούμε ότι και τις σχολικές επιτροπές, νομίζω, κύριε Καραπηδάκη, καταργεί αυτό το. Απλά δίνει λίγο περισσότερο χρόνο στις σχολικές επιτροπές. Αλλά θα τις καταργήσει. Και θα φτιαχτεί μία συνολικά για το Δήμο, η οποία θα παίρνει όλο τον μπάτζετ και θα κάνει τις προμήθειες του πετρελαίου, του οτιδήποτε χρειάζονται σχολεία. Μιας και είμαστε στη θεσμική συζήτηση, εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε αυτή την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο, γιατί είστε εν ενεργεία Δημοτικός Σύμβουλος, θεσμικά πώς λειτουργήσε ο Δήμος και αν θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική φιλοσοφία και από τη δική σας παράταξη, ο δικός σας σχεδιασμό, αν είναι η επόμενη Δημοτική Αρχή. Κοιτάξτε, καταρχήν και εμείς είχαμε, στην αρχή της θητείας μας είχαμε μια έκπληξη, όπως αυτή που γίνεται, υλοποιείται τώρα, όπου ουσιαστικά με ένα νόμο ο οποίος ήρθε μετά το πέρας των εκλογών, το 46-23 αν θυμάμαι καλά, δόθηκαν πλειοψηφίες στους δημάρχους που ήταν εκλεγμένοι από την πρώτη και από τη δεύτερη Κυριακή. Τεχνητές. Επίπλαση θέλω να πω, αλλά δεν μ' άρεσε όλο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που κάποιος δήμαρχος είχε, όπως εδώ, μία μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτόν τον νόμο απέκτησε πλειοψηφία 3/5 σε όλα τα όργανα του Δήμου. Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν εμάς, τις μικρότερες παρατάξεις, αλλά και γενικά και τη μείζωνα αντιπολίτευση, μας έβαλε λίγο στο περιθώριο. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η δική μου η παράταξη, η σύμπραξη δημοτών που είχαμε δύο δημοτικούς συμβούλους, δεν συμμετείχε εξ οφίτσιο σε καμία από αυτές τις επιτροπές. Σωστά. Σε καμία επιτροπή δηλαδή παραγωγής δημοτικού έργου. Και δεν το λέω από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά στο δικαίωμα λόγου. Σκεφτείτε επίσης ότι βάσει της λειτουργίας που προέβλεπε αυτός ο νόμος, του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν είχε καν λόγο. Λόγος δινόταν και λόγω χρόνου, αν θέλετε, στους επικεφαλείς και εγώ και ένας οποιοσδήποτε άλλος Δημοτικός Σύμβουλος, προκειμένου να φέρει μια πρόταση, να κάνει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να έχει το OK ή να του παραχωρήσει τη θέση του επικεφαλής του. Αυτές όλες τις λειτουργίες, βέβαια, άρονται, να το πούμε με αυτό το νομοσχέδιο, το νόμο πια. Μάλιστα, ένα από αυτά που τα θετικά του είναι ότι προτείνει, μάλλον επιβάλλει, ειδικές συνεδριάσεις. Όπου θα έχουν λόγο μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δηλαδή, κάθε Δημοτικό Σύμβουλος μπορεί να φέρει ένα θέμα, μέχρι 10 λέει στον αριθμό, αναδίμηνο, προκειμένου να συζητηθούν μέσα σε μια συνεδρία που δεν είναι αποφασιστικού τύπου. Δηλαδή, απλά και μόνο να πάρει επίκαιρων ερωτήσεων. Σωστό, ακριβώς αυτό που είπατε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι λίγο. Όχι. Το σημειώνουμε με θετικό τρόπο. Και μάλιστα το εντάσσει σε μια διαδικασία λογοδοσίας του δημοτικού έργου, μια εποπτεία του έργου της Δημοτικής Αρχής και όπως είπα θα γίνονται 6 φορές το χρόνο που είναι νομίζω ένας ικανοποιητικός αριθμός. Να πάμε λίγο και στην καθημερινότητα. Ποιες είναι οι προκλήσεις για την επόμενη πενταετία, τι δεν έχει γίνει στο Δήμο Ηρακλείου και θα πρέπει να γίνει. Ποιο είναι το σχέδιο? Μεγάλη κουβέντα. Τι δεν έχει γίνει? Καταρχήν συνηθίζω να λέω το τελευταίο διάστημα ότι ο Δήμος Ηρακλείου
Είναι ένας Δήμος ανεκπλήρωτων των υποσχέσεων. Είναι ένας Δήμος ανεκπλήρωτης αξίας, η οποία περιμένει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί. Και βλέπετε ότι όχι μόνο προεκλογικά, αλλά συνεχώς στην ατζέντα την καθημερινή μπαίνουν θέματα τα οποία, αν θέλετε, θα πρέπει να τα είχαμε λύσει καιρό. Η καθημερινότητα λοιπόν που αναφέρεστε περιλαμβάνει δυστυχώς το νερό, τα σκουπίδια, μάλλον θα τα πω ανάποδα, την καθαριότητα και το νερό, γιατί τουλάχιστον από τους προλαμβάνουσες που έχουμε σήμερα τον κόσμο, από ό,τι φαίνεται, απασχολεί περισσότερο τα απορρίμματα και η καθαριότητα, το νερό, το κυκλοφοριακό, η έλλειψη πάρκινγκ κλπ. Κλπ. Η λίστα είναι τόσο μακριά που πραγματικά λες πώς θα την προσεγγίσω. Τα ζητήματα είναι πολλά, κύριε Καραπηδάκη. Πολλές οι προκλήσεις, λοιπόν, πολλές και οι ανάγκες. Ευχόμαστε η όποια δημοτική αρχή αναλάβει τα ενία του Δήμου και κάθε Δήμο, φυσικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές των Δήμων της Κρήτης και να δούμε την Κρήτη μας να ανθίζει. Κύριε Καραπηδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.